η Ρωσία παραμένει μέρος της Ευρώπης, πράγμα που σημαίνει ότι η Δύση πρέπει να αναζητήσει τρόπους ειρηνικής συνύπαρξης μαζί της, δήλωσε ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ στη γερμανική Die Zeit. Σύμφωνα με δημοσιευμένα αποσπάσματα, ο καγκελάριος είπε ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη χωρίς τη Ρωσία. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη Ρωσία από την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι μετά τον πόλεμο θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους συνύπαρξης μεταξύ μας. Φυσικά αυτό συνεπάγεται και ευελιξία από την πλευρά της Ρωσίας, είπε. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον πολιτικό, οι όποιες συνομιλίες με τη Ρωσία δεν πρέπει να γίνονται πίσω από τις πλάτες των Ουκρανών. Ενώ τον Απρίλιο του 2022 υπήρχαν ακόμη δυνατότητες για τη Ρωσία και την Ουκρανία να συνομιλήσουν απευθείας μεταξύ τους, αυτό δεν συμβαίνει σήμερα, καθώς η Ρωσία είναι απρόθυμη να διαπραγματευτεί, υποστήριξε ο Νεχάμερ. Ο ίδιος, μιλώντας πριν λίγο καιρό και στη Le Figaro, είχε τονίσει μεταξύ άλλων πως η κατάσταση είναι δύσκολο να επιληθεί, αλλά η αναβίωση του διαλόγου σε εύθετο χρόνο θα είναι απαραίτητη. «Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς να βάλουμε ένα τέλος στη σύγκρουση», πρόσθεσε. Υπενθυμίζουμε πάντως ότι τον Οκτώβριο του 2022 ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα που απαγορεύει κάθε συνομιλία με τη Ρωσία υπό τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.